Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μελίδη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο. Και σε εσένα και στο κράτος. Δημήτρη, πάμε λίγο. Αναζωοποιηθήκε πάρα πολύ αυτό το θέμα, αλλά πριν ξεκινήσω να λέω οτιδήποτε, μιλάω και με τον κύριο Χάτσιο, πρέπει να πούμε, και το είπα και χθες. Μίλησα και σήμερα με τον κύριο Χάτσιο. Πρέπει να γίνει μια απαραίτητη διευκρίνηση, διόρθωση. Γιατί συνήθως, όποιον και να ρωτήσει την Καστοριά, και όλοι μας μιλάμε για κατάσχεση των γραφείων και των αντικειμένων που βρισκόταν εκεί, αλλά δεν είναι κατάσχεση. Προσέξτε, γιατί αυτό έχει μια πολύ σημαντική διαφορά, βέβαια είναι και τα νομικά εδώ, η νομική ορολογία, αλλά ίσως παίξει έναν ρόλο για τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Διευκρινίζω λοιπόν ότι δεν πρόκειται για κατάσχεση, αλλά πρόκειται, όπως το γράφεται και στην επιστολή, Δημήτρη, και θέλω λίγο να το προσέξουμε, πρόκειται για μια έκθεση βίαιες αποβολής και εγκατάστασης που έκανε ο δικαστικός επιμιλητής του πρωτοδικείου Καστοριάς Αχιλλέας Αποτσιάδης το 1997. Άρα λοιπόν εδώ πρώτη διόρθωση, διευκρίνηση και που μπορεί να μας βοηθήσει στη συνέχεια είναι ότι δεν πρόκειται για κατάσχεση. Πρόκειται για έκθεση βίας, αποβολής και εγκατάστασης. Αυτό μπορεί να έχει κάποιες διαφορές, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν τις έχετε ψάξει κιόλας, Δημήτρη. Χρήστο, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπαίνει στο τραπέζι λέξη κατάσχεση. Ναι. Εσύ αυτή τη στιγμή διαβάζεις πάρα πολύ καλά το πολύ προσεγμένο κείμενο. Εντάξει. Το οποίο κάναμε, το οποίο μιλάει για την έκθεση βίαιες αποβολής. Όχι, το λέω αυτό γιατί διαβάζεις. Όλοι μας πραγματικά στην καθημερινότητά μας όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιούσαμε αυτή τη λέξη λανθασμένα. Δεν είναι η κατάσχεση. Κύριε, το μείζον σίγουρα δεν είναι εκεί. Εντάξει. Εντάξει, γιατί το ζητούμενο είναι άλλο. Εγώ λοιπόν αυτό εδώ το κείμενο, το οποίο επαναλαμβάνω το συντάξαμε μαζί με τον δικηγόρο, τον κύριο Γκίτσο, τον Γιώργο, και το υπέγραψε ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης και εγώ εκπροσωπώντας τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, μιλάει πολύ συγκεκριμένα για έκθεση βίαιης αποβολής, όπως ακριβώς ήταν η απόφαση, και με την οποία ορίζεται μεσαιγκιούχος, και εδώ είναι η ουσία της λέξης, και όχι το κατάσχεση. Ναι, ναι, ναι. Το μεσαιγκιούχος. Μεσαιγκιούχος. Δεν κατέσχεσε ο Γρηγόρης Χάτσιος κάποια πράγματα. Είναι μεσαιγκιούχος, το παραδόθηκαν για να τα φυλάει. Αυτό ακριβώς, μα το λέω ξεκάθαρα Χριστό. Εγώ δεν με έχω μιλήσει ποτέ για κατάσχεση. Ναι. Εγώ λέω ότι εφόσον. Επειδή όλοι μιλούσαμε για κατάσχεση. Ναι, ξαναλέω, όταν όμως κάνει και ένα στην κοινωνία έξω, όπου και αναβρεθεί, αυτό λέγεται, δεν είναι σωστό αυτό που λεγόταν, αυτό λέμε. Ξαναλέω λοιπόν, εφόσον υπάρχει ξεκάθαρο, εφόσον μιλάμε για ένα δημόσιο έγγραφο που απευθύνεται σε ένα δημόσιο πρόσωπο και υπεύθυνοι φορείς του τόπου το υπογράφουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένο και γι' αυτό χρειάζεται την ανάγκη, τη βοήθεια του δικηγόρου, του Γκίτσου, του Γιώργου. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ξεκάθαρο ορίζει ότι ο κύριος Χάτσιος είναι μεσαιγκιούχος. Τι θα πει, όπως έμαθα και εγώ στην πορεία, μεσαιγκιούχος, επαναλαμβάνω, γιατί. Είναι νομική όρη, είναι δύσκολη για μας, εν πάση περιπτώσει. Ότι πήρε όλα αυτά τα υλικά τα οποία είχαν εκεί μέσα για να τα φυλάγει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει ένα και βάση νόμου. Αυτό τώρα ορισμένο μπορεί να μας διευκολύνει στον τελικό στόχο, φυσικά, ή μας δυσκολεύει. Φυσικά, γιατί αυτό, ναι, γιατί αυτό, εφόσον δεν μιλάμε για οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση και μιλάμε για μεσαιγκιούχος, σημαίνει ότι έχει οριστεί να το φυλάγει σαν τα μάτια του αυτήν την περιουσία η οποία με την παρουσία του δικαστικού επιμελητή το πήρε, τέλος πάντων, ήρθε στην ευθύνη του. Ναι. Οπότε το φυλάγει, και βέβαια βάσει νόμου, μετά από ένα ορισμένο χρονικό σημείο, ναι, ο μεσαιγκιούχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει αυτό που έχει. Πού? Αυτό όμως είναι κάτι νομικής, το οποίο εγώ το ξέρω off the record. Πού, δεν όμως, είμαι νομικός. Πού πρέπει να το παραδώσει ο μεσαιγκιούχος αυτό που έχει και κατέχει? Αυτό θα πρέπει να το παραδώσει πιθανότατα από αυτούς τους οποίους το πήρε. Δηλαδή από αυτόν τον οποίο όρισε. Αλλά ξαναλέω, μη με ρωτάς για νομικήστικα θέματα. Ναι, είναι λίγο. Ναι. Αυτό θα λέμε ότι να το δει. Αυτή η υπόθεση έχει και τη νομική της διάσταση με τους όρους, ναι, γιατί που χρησιμοποιούνται. Γιατί άλλο είναι κατάσχεση που δεν υπάρχει, το επαναλαμβάνω.
και υπάρχει αυτή η βία αποβολή, άλλα πράγματα γίνονται στην μια κατάσταση, άλλα γίνονται στην άλλη. Μεσεγγιούχος είναι ο κύριος Χάτσιος και αυτό υπάρχει πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές. Η βία αποβολή της ΠΑΕ Καστοριάς. Μπράβο, της ΠΑΕ Καστοριάς. Μπράβο. Ωραία. Έρχεται λοιπόν σαν μεσεγγιούχος και ορίζει ο νομοθέτης, ο δικαστικός μάλλον, και ορίζει ότι εσύ κύριε Χάτσιο, νυν πρόεδρε του νοσοκομείου, αυτά εδώ τα υλικά που υπάρχουν εδώ μέσα μπορεί να τα φυλάξει σαν τα μάτια σου. Οτιδήποτε θα τα φυλάξει σαν τα μάτια σου. Μάλιστα. Αυτό βάσει νόμου, όπως έμαθα στην πορεία, έχει και μια ημερομηνία λήξης κατ' επέκταση, όπως είναι η παραγραφή. Ο δικηγόρος μου είπε ότι αυτό από ένα σημείο και πέρα έχει μπαίνει στη λογική της παραγραφής. Εγώ όμως δεν μπορώ να ξέρω απόλυτα ποιο είναι το χρονικό σημείο της παραγραφής αυτής, μέχρι που μπορεί να τα κρατήσει. Έτσι. Γιατί λες όμως, Δημήτρη, ότι αυτό το ότι δεν είναι, δηλαδή δεν πρόκειται για κατάσχεση αλλά για βία υποβολή και μεσεγγιούχος, γιατί λες ότι διευκολύνει τον τελικό στόχο? Γιατί πιστεύεις ότι αυτό είναι καλύτερο, δηλαδή? Ότι αυτό αφενός, αν πάμε τελείως νομικίστικα, θα μπούμε στη λογική ότι ποιο είναι το διάστημα της παραγραφής, τέλος πάντων, του μεσεγγιούχου. Αλλά αυτή τη στιγμή για μένα, και έτσι όπως είναι φτιαγμένο το κείμενο, εκτός το ότι εκθέτει όλα όσα υπάρχουν, κυρίως απευθύνομαι στον ηθικό παράγοντα. Και ο ηθικός παράγοντας λέει ότι αυτό κάποιοι ποδοσφαιριστές έδωσαν την ψυχή τους, κάποιοι διοικούντες έδωσαν τα χρήματά τους, κάποιοι φίλαθλοι έδωσαν την ψυχή τους. Και μια άειλη αξία, μια άτυπη αξία που έχει αυτή τη στιγμή η έννοια ποδοσφαιρικό κύπελο Καστοριάς, έχει γίνει το πλέον σημείο αναφοράς όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό έχει μια ηθική αξία, μια άειλη αξία. Δεν ορίζεται πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα. Δεν έχει τιμή. Οπότε, έτσι έλεγες, ναι, δεν έχει τιμή. Δεν έχει τιμή, μπράβο. Οπότε σε αυτήν τη λογική, από τη στιγμή, ξαναλέω, που οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, όλοι το είδες και εσύ προχθές στην εκπομπές, είναι στα κάγκελα. Έχουν φτάσει στο όριό τους. Πολλοί θυμάστε. Θέλουν ο ιδρώτας τους να αποτυπωθεί με μια κίνηση επιστροφής αυτού του κυπέλου. Εν πάση περιπτώσει, σε έναν χώρο, έχουμε πει κατά καιρούς δημαρχείο, σε μια περίπτωση θέση ή ένα μουσείο. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να έχουμε κατάληξη. Το έγγραφο λοιπόν που συντάξαμε λέει ότι θα πρέπει να πάει στο δημαρχείο. Μάλιστα, με την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Χάτσιου, σαν στην δημόσια θέση, γιατί και αυτό είναι ένα. Να βάζετε και αυτή την παράμετρο, πρέπει να πούμε στο κείμενο. Ναι, γιατί ξαναλέω, άλλο είναι να είναι ο κύριος Χάτσιος ο ιδιώτης, που εκεί πιθανόν γίνεται μια παρένεση. Ναι. Και άλλο όταν έχει έναν δημόσιο θόκο, όταν η πολιτεία. Αντίμησε με ένα αξίωμα. Ναι. Και υπάρχει ένας μισθός, τέλος πάντων, από εκεί πέρα, σε μια κοινωνία με την οποία άμεσα ανάγκη θα έχουμε τον διευθυντή του νοσοκομείου, ο καθένας μας, γιατί δεν είναι ένας σύλλογος, είναι το νοσοκομείο της Καστοριάς. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν ότι βάσει κυρίως της ηθικής, και δεν θέλω να μπω εγώ στις οποιασδήποτε νομικίστικες εκφράσεις, βάσει ηθικής αυτό θα πρέπει να γυρίσει. Όταν λοιπόν να γυρίσει, ξαναλέω, να μπει σε μια περίοπτη θέση στο Δημαρχείο Καστοριάς και μόνο στο Δημαρχείο Καστοριάς. Τώρα, όταν λοιπόν αυτό το κείμενο έγινε στις 17 πρώτου του Γενάρη, άρα με την ανάληψη του καθηκόντων... Εδώ είναι και μια ερώτηση, 17 πρώτου, αλλά βγαίνει τώρα, δεν ξέρω... Μας έπεσαν τα άλλα. Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον οποιονδήποτε. Όχι, είναι όχι, μια προσωπική, είναι μια επιστολή των μαλεμάχων Καστοριάς. Φαντάζομαι ότι βγήκε τώρα λόγω και της πετύχης. Ναι, γιατί είχε υποθεί ότι με την ανάληψη σου λέμε συγχαρητήρια, ευχαριστώ, μπράβο, τέλος πάντων κλπ. Και κατόπιν, μέχρι να έρθει η περίοδος των 40 ετών. Τη συμπλήρωση, τέλος πάντων, αποφάσισε τέλος πάντων ότι θα γίνει, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα κοινοποιηθεί. Πού είναι το μέμπτο, δεν καταλαβαίνω. Και ειλικρινά συντηρούν κάποιοι τώρα ότι ξέρεις γιατί βγήκε τώρα. Ναι, γιατί είπαμε ότι σε χρονικό ορίζοντα των 4 μηνών από το Γενάρη μέχρι να έρθουν τα 40 χρόνια της επετείου, αυτό δεν θα κοινοποιηθεί. Ανέλαβε τις πρωτοβουλίες. Εφόσον δεν υπήρχαν πρωτοβουλίες, κοινοποιήθηκε. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν σε ποιον απολογηθούμε γιατί βγήκε τώρα. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε τώρα. Η ουσία όμως, πάμε λίγο στην ουσία. Είπαμε για τα νομικά, για το τι ισχύει και ποιες είναι ακριβείς νομικές εκφράσεις, για να ξέρουμε και από εδώ και πέρα όλοι μας, για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη και στην απορία. Θέλω να ρωτήσω αν είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, καλά είναι και τα υπόλοιπα να τα συζητάμε, αλλά η ουσία είναι τι θα γίνει. Η αίσθησή σου, Δημήτρη, είναι ότι θα γίνει τελικά ή όχι? Είμαστε σε έναν καλό δρόμο? Προσωπικά, επειδή γνωρίζω τον χαρακτήρα του κυρίου Χάτσιου, δεύτερον,
επειδή θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει κοινωνός, ότι όλα τα πράγματα στη ζωή δεν έχουν μια υλική αξία. Ναι. Ο κύριος Χάτσιος είναι, ξαναλέω, εφόσον είναι μεσεγγιούχος και θέλω να πιστεύω ότι το κρατάει και το προσέχει το κύπελο κλπ. Και η δουλειά του είναι μόνο να το προσέχει, δεν είναι ιδιοκτήτης, νομίζω ήταν ο πατέρας του κλπ. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι αφού γραζόμενος στην κοινωνία, το ότι είναι η επέτειος των 40 ετών που κατέκτησε η Καστοριά το κύπελο, που όλη η Καστοριά αυτή τη στιγμή το ζητάει. Είναι ένα καθολικό αίτημα, ναι. Συν το γεγονός ότι έχει, ξαναλέω, πλέον ένα δημόσιο θόκο, να ήταν μέχρι χθες ο ιδιώτης, πιθανότατα θα λέγαμε σε παρακαλούμε, τέλος πάντων, κατάλαβέ μας. Ναι. Τώρα, το ότι είναι σε ένα δημόσιο θόκο που έχει άμεση επαφή με τον οποιονδήποτε πολίτη της Καστοριάς, θεωρώ ότι θα είναι τιμή ιδιαίτερη για αυτόν από τη στιγμή που τον τίμησε και η πολιτεία και τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Επίσης, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, να κάνουμε σε πολύ γιορταστικό κλίμα, να καλέσουμε την Εθνική Ελλάδος, να αγωνιστούν οι παλέμαχοι με την Εθνική Ελλάδος σε μια επίσημη εκδήλωση. Και τότε θα φανεί και το μεγαλείο της δικής του ψυχής, να τον παραδώσει εκείνη τη μέρα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, ξαναλέω, γιατί δεν έχει αξία υλική. Δεν ορίζεται, δεν μπορούμε να πούμε υλική, αν κοστίζει 5.000 ή 50.000. Αλλιώς θα πηγαίναμε και εμείς ένα κατάστημα, θα αγοράζαμε ένα και θα τελειώσουμε. Ναι, δεν θέλουμε ένα αντίγραφο. Ναι. Θέλουμε, ξαναλέω, εφόσον είναι σημεία αναφοράς, σε μια περίοπτη θέση πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα μπορεί να το αξιοποιήσει, γιατί εκεί είναι η φυσική της θέση. Αυτός ο ιδρώτας, αυτή η προσπάθεια, αυτά τα χιλιόμετρα των φιλάθρων, αυτός ο μικρός ο βολός που συντήρησε την ομάδα, οι διοικούντες, ιδιαίτερη τιμή. Αυτό μου κάνει, γιατί, ξαναλέω, στη διοίκηση της ομάδας τότε ήταν και ο πατέρας μου. Βέβαια, το έχουμε αναφέρει, βέβαια. Ναι, όταν λοιπόν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι για για αυτό το κύπελο δώσαν την ψυχή τους και πάντα είναι σημείο αναφοράς, δεν είναι ανάξιο για την πόλη μας να στέκεται στην αποθήκη αραχνιασμένο σε μια γωνία, κάτι το οποίο... Μπαλαρισμένο, δεν ξέρω πώς είναι εκεί. Έτσι, αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλή κατάληξη. Ελπίζω φέτος είναι μια σημαδιακή, επαναλαμβάνω, χρονιά. Ελπίζω φέτος να έχουμε αυτήν την εξέλιξη που θα χαροποιήσει τους πάντες. Θεωρώ τελείως μια προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χάτσιος, ναι, με τη θέση κυρίως που κατέχει, εάν κάνει αυτήν την μεγαλοκαρδίας κίνηση, ναι. Ναι. Νομίζω ότι θα μπει σε πολύ ψηλό επίπεδο σε όλη την κοινωνία και κάθε άνθρωπος ο οποίος θα επισκέπτεται στο νοσοκομείο, πιστεύω ότι σε δεύτερο χρόνο θα περνάει από το γραφείο του και να του πει: θα λένε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που έδωσε το κύπλο και θα λέει ένα μπράβο. Νομίζω ότι συμφωνώ. Ένα μπράβο που το έκανε. Ενώ αυτή τη στιγμή το θυμάται και οποιοδήποτε πάει στο νοσοκομείο, πιστεύω ότι μέσα στο υποσυνείδητό του θυμάται αυτό το γεγονός, ότι και εσύ, κοίταξε κύριε διευθυντή μου, κρατάς όμως το κύπελο. Μάλιστα. Όσο δίκιο και αν έχει ο κύριος Χάτσιος ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί θέλαμε σήμερα να βάλουμε και από νομικής πλευράς κάποια πράγματα στην θέση του. Για περισσότερα νομικής, Χρήστο, ναι, θέλεις, ξαναλέω, με τον κύριο Κίτσο, τον Γιώργο, σωστό, που συντάξαμε μαζί το... Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.